Όλα είναι απολύτως έτοιμα για την ομαλή διεξαγωγή των εκλογών. Οι κάλπες θα ανοίξουν με την ανατολή του ηλίου στις 6:32 πρώτα λεπτά και θα κλείσουν στις 6:10 το απόγευμα. Τα πρώτα αποτελέσματα θα αρχίσουν να μεταδίδονται περίπου στις 9 το βράδυ. Τότε υπολογίζεται ότι θα έχει συγκεντρωθεί περίπου το 3% των ψήφων. Η ΕΡΤ είναι και αυτή πανέτοιμη για την μάχη των αποτελεσμάτων. Από τις 6 το απόγευμα θα μεταδίδει σε εθνικό δίκτυο ειδικό πρόγραμμα αφιερωμένο στις δημοτικές και κοινοτικές εκλογές. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, κ. Κωνσταντίνος Καραμαλής, θα ψηφίσει στις 12 το μεσημέρι στο 40ο εκλογικό τμήμα Λυκαβητού 24 και Σκουφά. Ο πρωθυπουργός, κ. Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, θα ψηφίσει στα Χανιά στο 10ο Δημοτικό Σχολείο Ευαγγελιστρίας Χαλέπας στις 10 το πρωί. Ο αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, κ. Ανδρέας Παπανδρέου, θα ψηφίσει στη 1 το μεσημέρι στο Δημοτικό Σχολείο της Οδού Αχαΐας στους Αμπελοκήπους. Ο πρόεδρος του Συνασπισμού, κ. Χαρίλαος Φλωράκης, θα ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Χαλανδρίου στις 10 το πρωί. Τέλος, ο γραμματέας του Συνασπισμού, κ. Κύρκος, θα ψηφίσει στις 11 το πρωί στο 106ο εκλογικό τμήμα της Οδού Σίνα. Αργά απόψε ολοκληρώθηκε η αναχώρηση και των τελευταίων ετεροδημοτών, οι οποίοι ασκούν το εκλογικό τους δικαίωμα στον τόπο καταγωγής τους. Σήμερα και στα δύο εθνικά οδικά δίκτυα παρατηρήθηκε αυξημένη κίνηση, ενώ για την εξυπηρέτηση των ετεροδημοτών έγιναν έκτακτα δρομολόγια από τον ΟΣΕ, την Ολυμπιακή Αεροπορία, τα ΚΤΕΛ και από το λιμάνι του Πειραιά. Πάντως, η μετάβαση ετεροδημοτών προς την επαρχία φαίνεται τελικά ότι ήταν κατά πολύ μικρότερη από εκείνη των βουλευτικών εκλογών του Απριλίου. Δημοτικές εκλογές λοιπόν αύριο και χρήσιμο είναι να υπενθυμίσουμε ορισμένα στοιχεία που πρέπει να γνωρίζουν όλοι οι εκλογείς. Λίγες ώρες λοιπόν απομένουν για τις δημοτικές εκλογές. Αύριο από τις 6:32 το πρωί μέχρι τις 6:10 το απόγευμα, 8.242.333 ψηφοφόροι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους καλούνται να εκλέξουν τους δημοτικούς και κοινοτικούς άρχοντες. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος είναι υποχρεωτική. Μπορούν να μην ψηφίσουν όσοι είναι πάνω από 70 ετών και όσοι κατοικούν σε περιοχή που απέχει περισσότερο από 200 χιλιόμετρα από το εκλογικό τους τμήμα. Αν είστε σε αυτήν την κατηγορία, πρέπει να εφοδιαστείτε με βεβαίωση από την αστυνομία της περιοχής που κατοικείτε και από την ομαρχία, στην οποία θα αναγράφεται η χιλιομετρική απόσταση. Τη βεβαίωση αυτή πρέπει να την στείλετε στην εισαγγελία πλημελιωδικών της περιοχής στην οποία υπάγεται ο Δήμος ή η κοινότητα που ψηφίζετε. Σε όσους αδικαιολόγητα δεν ψηφίσουν, σύμφωνα με την εκλογική νομοθεσία, επιβάλλονται ποινικές και διοικητικές κυρώσεις, όπως φυλάκιση από 3 μήνες μέχρι και 1 χρόνο ή στέρηση της έκδοσης διαβατηρίου, άδειας οδήγησης και άλλα. Αν εργάζεστε αύριο και δεν θα μπορέσετε να εξασφαλίσετε άδεια ψηφοφορίας λόγω υπηρεσιακών αναγκών, μην ανησυχείτε, είστε δικαιολογημένοι. Φροντίστε λοιπόν από σήμερα να βρείτε το εκλογικό σας βιβλιάριο και δείτε αν έχει φύλλα. Ακόμη και αύριο μπορείτε να προσθέσετε νέα φύλλα στο πρωτοδικείο. Μην ξεχάσετε να έχετε μαζί με το εκλογικό σας βιβλιάριο την αστυνομική ταυτότητα ή κάποιο άλλο επίσημο έγγραφο όπως διαβατήριο ή δίπλωμα αυτοκινήτου που θα βεβαιώνει τα στοιχεία σας. Αν είστε στην κατηγορία αυτών που έχουν χάσει τα εκλογικά τους βιβλιάρια, δυστυχώς αύριο δεν θα μπορέσετε να ψηφίσετε. Η προθεσμία για την έκδοση νέου βιβλιαρίου έληξε από χθες. Να υπενθυμίσουμε τώρα πόσους σταυρούς προτίμησης μπορείτε να βάλετε στο ψηφοδέλτιό σας. Αν είστε δημότης της Αθήνας ή του Πειραιά ή της Θεσσαλονίκης, μπορείτε να βάλετε μέχρι και 3 σταυρούς. Μέχρι 3 σταυρούς έχετε δικαίωμα να βάλετε και στους διαμερισματικούς συμβούλους. Αν ψηφίζετε σε δήμους που έχουν πληθυσμό πάνω από 10.000 κατοίκους ή σε πρωτεύουσες νομών ανεξαρτήτως πληθυσμού, μπορείτε να βάλετε μέχρι και 2 σταυρούς. Οι ψηφοφόροι των πόλεων με πληθυσμό κάτω από 10.000 κατοίκους μπορούν να εκφράσουν την προτίμησή τους μόνο σε ένα υποψήφιο. Στην περίπτωση που δεν σταυρώσετε κανένα υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο, το ψηφοδέλτιό σας δεν ακυρώνεται, αλλά προσμετράται υπέρ του συνδυασμού. Μην ξεχνάτε ότι οι υποψήφοι δήμαρχοι ή κοινοτάρχες δεν χρειάζονται σταυρό. Αν τους βάλετε σταυρό το ψηφοδέλτιο, προσμετράται και πάλι υπέρ του συνδυασμού. Στα εκλογικά τμήματα θα υπάρχουν και λευκά ψηφοδέλτια, τα οποία όμως κατά την καταμέτρηση θα υπολογίζονται ως άκυρα.
Τέλος, θα πρέπει να πούμε ότι στις δημοτικές εκλογές οι δημόσιοι υπάλληλοι και οι στρατιωτικοί δεν θα ψηφίσουν με εκλογικές καταστάσεις όπως έγινε στις βουλευτικές. Να συνεχίσουμε τώρα με τα νέα από το διεθνή χώρο. Η αστυνομία της Αιγύπτου συνέλαβε σήμερα ορισμένα άτομα που θεωρούνται ύποπτα για τη δολοφονία του Προέδρου της Αιγυπτιακής Βουλής, Ριφάτ Ελ Μαχγκούμπ, και των 5 μελών της ασφαλείας του. Σύμφωνα με το Αιγυπτιακό Πρακτορείο Ειδήσεων, οι ύποπτοι συνελήφθησαν την ώρα που προσπαθούσαν να εγκαταλείψουν τη χώρα με πλαστά διαβατήρια. Η κηδεία του Μαχγκούμπ έγινε σήμερα με την παρουσία του Προέδρου και του Πρωθυπουργού της Αιγύπτου. Ικανοποιητικά εξελίσσεται η κατάσταση της υγείας του Γερμανού Υπουργού Εσωτερικών Wolfgang Schäuble μετά την δύσκολη νευροχειρουργική επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε τα ξημερώματα. Οι γιατροί πάντως ανακοίνωσαν ότι θα μπορέσουν να δώσουν μια καθαρή εικόνα της κατάστασής του μετά από μερικές ημέρες. Ο καγκελάριος Χέλμουτ Κόλ επισκέφθηκε σήμερα στο νοσοκομείο το στενό του συνεργάτη, ο οποίος, όπως είναι γνωστό, τραυματίστηκε σοβαρά χτες το βράδυ στη Βόνη, όταν έγινε απόπειρα δολοφονίας εναντίον του. Ο δράστης, που σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση είναι ψυχοπαθής, συνελήφθη και ανακρίνεται. Η κυβέρνηση του Ελίας Χράουι απαγόρευσε απόψε την έξοδο του Μισελ Αούν από το Λίβανο πριν διερευνηθούν οι κατηγορίες για εγκληματική δραστηριότητα και κλοπές που έχουν εκφραστεί εναντίον του.